με τη μαζική μετακίνηση προσφύγων και μεταναστών προς τα ελληνοτουρκικά σύνορα και τις ολέθριες επιπτώσεις της στρατηγικής του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στη Βόρεια Συρία, ασχολείται ο γερμανικός τύπος. Τα περισσότερα γερμανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται στις προσπάθειες εκατοντάδων προσφύγων και μεταναστών να φτάσουν στα ελληνοτουρκικά σύνορα μετά τις δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων ότι η Τουρκία αδυνατεί πλέον να συγκρατήσει τις προσφυγικές ροές. Παραθέτουμε μερικούς ενδεικτικούς τίτλους: Κλιμάκωση στη Συρία, η Ελλάδα κλείνει τον μεθοριακό σταθμό στον Εύρο, Spiegel Online, λεωφορεία στην Τουρκία μεταφέρουν πρόσφυγες στα σύνορα χρήση δακρυγόνων από την ελληνική αστυνομία, Die Welt, καμία παράνομη είσοδος στην Ελλάδα δεν θα γίνει ανεκτή, Frankfurter Allgemeine Zeitung, και με σπρέι πιπεριού και δακρυγόνα η Ελλάδα σταματά τους πρόσφυγες, Zeit Online. Περιμέναμε μια τέτοια ευκαιρία, η είδηση για άνοιγμα των συνόρων δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια φήμη. Για πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες στην Τουρκία όμως είναι ήδη υπόσχεση. Πολλές εκατοντάδες ξεκίνησαν με λεωφορεία ή και με τα πόδια προς τα ελληνικά σύνορα, αναφέρει σε ρεπορτάζ από την Κωνσταντινούπολη η ειδησιογραφική ιστοσελίδα του πρώτου προγράμματος της γερμανικής τηλεόρασης Tagesschau. Δει με τίτλο Ελλάδα, Ελλάδα Ινσαλά, η ιστοσελίδα σημειώνει, ένας Αφγανός φωνάζει Ελλάδα, Ελλάδα, Ινσαλά, Ινσαλά και ένας Σουδανός λέει ότι φιλοδοξεί να φτάσει στη Μασαλία. Ένας Σύρος ονειρεύεται μια ζωή στη Γερμανία, στο λεωφορείο που κάνει δρομολόγια Κωνσταντινούπολη-Αδριανούπολη ο οδηγός λέει, μεταφέρουμε κυρίως πρόσφυγες. Έχουμε βάλει επιπλέον λεωφορεία στη γραμμή αυτή, όλα τα εισιτήρια έχουν διατεθεί. Το 70% έως 80% των επιβατών είναι πρόσφυγες, ένας Τούρκος περαστικός σχολιάζει, AIDS απόφαση έπεσε χθες το βράδυ. Τα σύνορα είναι τώρα ανοιχτά, αυτό είναι καλό για την Τουρκία και καλό για τους πρόσφυγες. Λέγεται ότι τα λεωφορεία μεταφέρουν τους πρόσφυγες δωρεάν, οι πρόσφυγες λένε, ξεκινάμε για να το προσπαθήσουμε. Περιμέναμε μια τέτοια ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη, καμία παράνομη είσοδος στην Ελλάδα δεν θα γίνει ανεκτή. Στις απειλές της Τουρκίας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στηρεί σκληρή στάση, γράφει στη διαδικτυακή της έκδοση Frankfurter Allgemeine Zeitung, η οποία ως τίτλο του άρθρου της χρησιμοποιεί το tweet του Έλληνα Πρωθυπουργού «Καμία παράνομη είσοδος στην Ελλάδα δεν θα γίνει ανεκτή». Η γερμανική εφημερίδα επισημαίνει, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη η Αθήνα δεν φέρει ευθύνη για τα δραματικά γεγονότα στη Συρία και δεν θα καταβάλει το τίμημα για αυτά. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ομολόγους του από άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσα στους οποίους η καγκελάριος Μέρκελ, για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά σύνορα και για το ότι η Ελλάδα εντείνει τους συνοριακούς ελέγχους.